Είναι εκεί στο στούντιο του RTV στη Θεσπρωτεία. Κύριε Γιώργιακα, καλησπέρα και συγχαρητήρια καταρχήν για την προσωπική σας επιτυχία. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ θερμά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έκανε η θεσπρωτική κοινωνία να με επιλέξει βουλευτή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όσους με ψήφισαν, αλλά και αυτούς ακόμα που δεν στήριξαν αυτή μου την προσπάθεια, γιατί σε μια πραγματικά δύσκολη συγκυρία για την παράταξή μας στη Θεσπρωτεία καταφέραμε μέσα από ένα δυνατό ψηφοδέλτιο να αυξήσουμε τα ποσοστά στο νομό μας κατά 4 μονάδες από τις εκλογές της 22 Ιουνίου του 2012. Αυτό με τιμά ιδιαίτερα και θέλω να υποσχεθώ σε όλους μου τους συμπατριώτες ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, όλα μου τα ψυχικά αποθέματα και να τους ευχαριστήσω θερμά για την πολιτική και ηθική δικαίωση που μου έδωσαν για τη μεγάλη και σημαντική νίκη που πέτυχα σήμερα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που πραγματικά περάσαμε, που πιστεύουμε ότι και η αυριανή μέρα είναι δύσκολη, θέλω να πιστεύω ότι η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, θα είναι η παράταξη της σταθερότητας, η παράταξη η οποία θα επιμείνει η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην, στην Ευρωζώνη. Και εγώ σαν νέος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα στηρίξω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε σύντομα η χώρα μας να αποκτήσει τη σταθερότητα, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη απέναντι στους εταίρους και θέλω να πιστεύω, γιατί αυτές τις μέρες που ήμουν πολύ κοντά σε όλους τους εσπρωτούς, έβλεπα την αγωνία στα μάτια τους, έβλεπα πραγματικά τις δύσκολες συγκυρίες που περνούσαν και πιστεύω ότι και με τον νέο εκλεγέντα βουλευτή από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι πληροφορούμε είναι ο κύριος Μάριος Κάτσης, ένα νέο παιδί, εμείς θα αγωνιστούμε για το κοινό της Θεσπρωτείας, για το κοινό καλό και είμαι σίγουρος ότι από κοινού θα δώσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε η Θεσπρωτεία να αποκτήσει αυτά που της ανήκουν και για πράγματα τα οποία αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν οι προηγούμενοι. Δίνω λοιπόν την υπόσχεσή μου και την ψυχή μου σε όλους τους εσπρωτούς και πιστεύω ότι θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου προσέφερε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Γιώργιακα. Έχουμε επισημάνει και εμείς ότι στη Θεσπρωτεία είναι υψηλότερο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με βραχία κεφαλή. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα διατηρηθεί. Πάντως είναι τέτοια ποσοστά δεν έχει στην υπόλοιπη Ήπειρο η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης επισημάναμε ότι δεν είσαστε άγνωστος για τους θεσπρωτούς. Δεν σας εκλέγουν πρώτη φορά, σας έχουν εκλέξει και νομάρχοι. Οπότε σας ξέρουν. Ευχαριστώ κύριε Γιώργιακα. Σας ευχαριστώ και θερμά. Βλέπουμε τον νέο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Να σας συγχαρούμε κι εμείς από την Άρτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας νέος άνθρωπος, νέος βουλευτής. Ένα πρώτο σχόλιο και για τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως για τη δική σας την εκλογή, κύριε Κάτση. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω ότι η ελπίδα έχει ήδη φτάσει. Να ξέρετε ότι η ανατροπή είναι μια πραγματικότητα, είναι αναμφισβήτητη, είναι εκοφαντική. Να ξέρετε ότι από αύριο η χώρα δεν αλλάζει σελίδα, αλλάζει βιβλίο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αποκαθιστούμε τη δημοκρατία, επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα, επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια, επαναφέρουμε τις ζωές των ανθρώπων σε ένα επίπεδο που είχε χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Η επόμενη μέρα απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Δουλειά από όλους. Ζητάμε από τον θεσπρωτικό λαό που μας στήριξε και μας ψήφισε και μας τίμησε με την ψήφο του να σταθεί στο πλευρό μας. Εμείς θέλω να γνωρίζει ο θεσπρωτικός λαός ότι ο βουλευτής Θεσπρωτείας είναι ένας από αυτούς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενώσει το θεσπρωτικό λαό, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έρχεται να διχάσει το θεσπρωτικό λαό και ζητάμε από τους πολίτες ότι να σταματήσει τη λογική της ανάθεσης και από αύριο πλάι-πλάι
να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη αλλά συνάμα συναρπαστική πορεία που έχουμε μπροστά μας για να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια των ζωών μας και, και να επαναφέρουμε την αισιοδοξία και το χαμόγελο. Κύριε Κάτση, να ζητήσω και ένα δικό σας σχόλιο για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσπρωτεία. Που Βεβαίως. Είναι υψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ήπειρο. Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία είχε ένα πάρα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο εδώ στη Θεσπρωτεία. Έδωσαν ένα πολύ σκληρό αγώνα, ένα καλό αγώνα. Νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει το γενικότερο ποσοστό, έτσι, είναι προφανές αυτό. Νομίζω όμως ότι η ανατροπή είναι τόσο εκοφαντική που αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μετρήσει τόσο πολύ. Θέλω πάντως να κάνω γνωστό και στο θεσπρωτικό λαό ότι εμείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε έναν κοινό αγώνα, όλοι οι συνυποψήφοι. Τους ευχαριστώ όλους για τον κοινό όμορφο αγώνα που δώσαμε. Ήταν σε πλαίσιο συναγωνισμού και όχι ανταγωνισμού. Και θέλω επίσης να συγχαρώ και τον έτερο βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία που εκλέχθηκε στο νομό της Πρωτείας, τον κύριο Γιώργιακα. Βέβαια. Να τον συγχαρείτε και αυτόν. Και δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι υπηρώτης. Είναι πρώτη φορά, όπως και στη Θεσπρωτεία που βγάζουμε αριστερό βουλευτή, έτσι βγάζουμε και πρώτη φορά υπηρώτη πρωθυπουργό. Νομίζω ότι, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, ότι η Ήπειρος γενικότερα είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρώπης και ο υπηρώτης πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το σήμα, το έναυσμα για να πάρει η Ήπειρος τη θέση που της αρμόζει, τη θέση και στο ελληνικό γίγνεσθε, αλλά και στο πανευρωπαϊκό γίγνεσθε. Γιατί η Ήπειρος έχει ιστορία, γιατί η Ήπειρος είναι ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο και έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το πλαίσιο της παραγωγής ανασυγκρότησης που έχουμε θέσει εμείς και έχουμε καταθέσει στον ελληνικό λαό και από την επόμενη μέρα να είστε σίγουροι ότι θα το εφαρμόσουμε απαραίτητα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτση. Συγχαρητήρια και πάλι για την εκλογή σας ως βουλευτή Θεσπρωτείας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας ευχαριστώ και να ξέρει ο κόσμος ότι από εδώ και πέρα πρέπει να χαμογελάει και να αγωνίζεται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε.